Τον κύριο Κούλογλου, τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πώς κυλά αυτή η προεκλογική περίοδος για έναν ενεργή Ευρωβουλευτή? Δύσκολα. Κουραστικά πάρα πολύ, διότι πρέπει να πάμε σε όλη την Ελλάδα. Ενδιαφέρον πολύ. Και να μην αφήσετε και τα καθήκοντά σας, βεβαίως. Έχει κλείσει η Ευρωβουλή τώρα. Έχει κλείσει, ναι. Οπότε επικεντρωνόμαστε μόνο στον προεκλογικό αγώνα. Είναι ενδιαφέρον, διότι μπορεί να δει κανείς και καινούριους ανθρώπους, καινούριους τόπους και να μάθει προβλήματα από όλη την Ελλάδα. Είστε από τους Ευρωβουλευτές πάντως που προσπαθήσατε με συγκεκριμένες δράσεις στην Ευρώπη να αλλάξετε την εικόνα της Ελλάδας. Θα ήθελα να μας μιλήσετε έτσι για τις σημαντικότερες παρεμβάσεις σας αυτά τα χρόνια. Κοιτάξτε, πήγα και ήταν άσχημη η εικόνα. Επικρατούσαν τα στερεότυπα, Έλληνες διεφθαρμένοι, τεμπέληδες κτλ. Το οποίο δεν είναι καθόλου αλήθεια φυσικά. Προσπάθησα καταρχήν να αναδείξω τους ανθρώπους, νέους ανθρώπους που κερδίζουν διεθνή βραβεία κτλ. Τα προϊόντα και το πολιτισμό μας. Έκανα μια σειρά από εκδηλώσεις κάθε χρόνο, μεγάλα τραπέζια γέμπατα που μαγείρευαν Έλληνες σεφ μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προϊόντα από όλες τις χώρες της Ελλάδας, πολιτισμό, φαγητό κτλ. Και παρουσίαζα και την ιστορία. Έκανα κάθε χρόνο επίσης εκδηλώσεις για την ιστορία μας για να δείξω το ιστορικό βάθος και ότι τα προβλήματα που έχουμε σήμερα έχουν να κάνουν και με την πρόσφατη ιστορία μας, εννοώ την καταστροφή της χώρας από την Ναζί, τον εμφύλιο πόλεμο κλπ. Επικεντρωθήκατε δηλαδή περισσότερο στον πολιτισμό και στην ιστορία του τόπου μας. Στον πολιτισμό, στην ιστορία και στους ανθρώπους της. Δηλαδή παρουσίασα ανθρώπους, επιχειρήσεις, καινοτόμες που παρά την κρίση τα καταφέρνουν, που κάνουν εξαγωγές κτλ. Κάναμε μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις, κάναμε συμφωνίες, δηλαδή Έλληνες παραγωγή με ξένους διανομής στο Βέλγιο κλπ. Υπάρχει μια μπύρα που παρουσίασε στο Ευρωκοινοβούλιο και τώρα κάνει καριέρα στο Βέλγιο, που είναι το βασίλειο της μπύρας, μια ελληνική μπύρα. Οπότε είμαι αρκετά ευχαριστημένος από την απόδοση της δουλειάς. Και η εικόνα έχει αλλάξει τελείως. Όχι εξαιτίας μου, φυσικά εξαιτίας γενικότερα γεγονότα, αλλά ένα μικρό λιθαράκι. Μάλιστα. Έχετε πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η σημαντικότερη πολιτική ανακάλυψη του προηγούμενου αιώνα. Έχει επηρεαστεί όμως τα τελευταία χρόνια από τις πολιτικές λιτότητας και που ενίσχυσαν μάλιστα τις δυνάμεις της ακροδεξιάς. Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι μπορεί να προστατευτεί τα επόμενα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση? Αλλάζοντας πολιτικές. Αλλάζοντας πολιτικές υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης, γιατί τώρα τα τελευταία χρόνια και ιδίως μετά την κρίση του 8-9 οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Αυτό έχει εξοργήσει πολύ κόσμο, τον έχει κάνει ευρωσκεπτικιστή, τον έχει στρέψει προς την ακροδεξιά που δίνει εύκολες λύσεις σε δύσκολα προβλήματα, λέγοντας για όλα αυτά είναι οι πρόσφυγες κτλ. Πρέπει να αλλάξουμε πολιτική, να γίνει μια Ευρώπη ξανά ελκυστική, κοινωνικά δίκαιη και πιο δημοκρατική. Εξηγήστε μας όμως πώς ακριβώς μεταφράζονται στην καθημερινότητά μας οι επιπτώσεις της ανόδου της ακροδεξιάς? Κοιτάξτε, το 60 με το 70% των ρυθμίσεων που αφορούν την καθημερινότητά μας αποφασίζονται στις Βρυξέλλες. Από το αν τρώμε ή όχι μεταλλαγμένα, μέχρι πόσες ώρες δουλεύουμε την εβδομάδα. Σε όλα αυτά τα θέματα η ακροδεξιά έχει πάρει θέσεις επιστροφής στο μεσαίωνα. Παραδείγματος χάρη στην Αυστρία που είναι και στην εξουσία, επανέφεραν τις 12 ώρες εργασίας την ημέρα. Στην Ουγγαρία επανέφεραν 400 ώρες υποχρεωτικής υπερορίας στον χρόνο χωρίς να πληρώνονται. Σε όλα αυτά τα θέματα λοιπόν, ιδιαίτερα στις γυναίκες. Με τις γυναίκες είναι μισογίνιδες. Θεωρούν τις γυναίκες πολίτες παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Ενός δεύτερης κατηγορίας. Ασφαλώς. Οι γυναίκες ιδιαίτερα πρέπει να κατέβουν και να ψηφίσουν. Το λέω και επειδή είστε και γυναίκα. Οπότε θεωρείτε ότι όλα αυτά τα χρόνια και προφανώς και στο μέλλον, αν ενισχυθούν αυτές οι δυνάμεις, θα αποτελέσουν εμπόδιο στην ψήφιση των μέτρων, γιατί όπως μας είπατε, το 70% των αποφάσεων λαμβάνονται εκεί. Κάτι το οποίο δεν γνωρίζει το ευρύ κοινό. Δεν το γνωρίζει δυστυχώς. Και δεν γίνεται ούτε τώρα ακόμα αρκετή συζήτηση για την Ευρώπη, το παρόν και το μέλλον της, παρότι μας αφορά άμεσα. Κοιτάξτε, το 2009 υπήρξε πρόβλημα οικονομικό στην Ευρωζώνη και ποια χώρα την πλήρωσε περισσότερο από όλες? Η Ελλάδα. Άρα η κατάσταση της Ευρώπης και το μέλλον μας αφορά άμεσα. Δυστυχώς δεν γίνεται. Ναι, λέω ότι αν η ακροδεξιά ενισχυθεί στις επόμενες ευρωεκλογές, θα επηρεάσει πολύ αρνητικά τη ζωή μας. Μπορεί να δουλεύουμε 2-8 ώρες την ημέρα, να επιληθεί να δουλεύουμε 10 ή 12. Αυτά που κάνουν στις χώρες που έχουν την εξουσία. Άρα η προοδευτική συμμαχία, του ΣΥΡΙΖΑ θα εμφανιστεί ισχυρή σε αυτές τις ευρωεκλογές? Πιστεύουμε. Το επιτύχει ο Αλέξης Τσίπρας αυτό το εγχείρημα? Κοιτάξτε, πιστεύουμε. Και με ποιο τρόπο θα πιστεί ο ψηφοφόρος?
Λοιπόν, αυτό κάνουμε κιόλας, αυτό γυρνάμε σε όλη την Ελλάδα. Η Προοδευτική Συμμαχία έχει βέβαια και πιο μεσοπρόθεσμους στόχους, να φτιάξουμε μια συμμαχία με τους σοσιαλιστές, τους πράσινους αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να φτιάξουμε μια προοδευτική πλειοψηφία να παίρνει αποφάσεις υπέρ των ασθενέστερων στρωμάτων, των φτωχών, του περιβάλλοντος, που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί μεταξύ των άλλων η ακροδεξιά είναι και κλιματοσκεπτικιστή. Δηλαδή δεν θεωρεί ότι υπάρχει πρόβλημα με το κλίμα. Πρώτα, εμείς το βλέπουμε πλέον και στην Ελλάδα ακόμα καθημερινά ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα με την κλιματική αλλαγή. Σε όλα αυτά τα θέματα θα κοιτάξουμε να φτιάξουμε συμμαχίες και να περάσουμε προοδευτικές θέσεις στην Ευρώπη που θα εφαρμοστούν άμεσα και στην Ελλάδα. Θα αποτελέσουν, πιστεύετε, ένα έγκυρο γκάλωπ οι ευρωεκλογές που θα επηρεάσουν προφανώς και το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών που θα ακολουθήσουν. Σίγουρα. Οι ευρωεκλογές θα είναι μια ένδειξη. Υπάρχουν πολιτικές επιπτώσεις από το αποτέλεσμα. Αλλά δεν πρέπει να περιοριστεί η συζήτηση μόνο στα ελληνικά θέματα, γιατί θα έχουμε εθνικές εκλογές, εκεί μπορούμε να τα συζητήσουμε. Πρέπει να συζητήσουμε για την Ευρώπη και είναι λάθος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι θέλει να μετατρέψει τις εκλογές, τις ευρωεκλογές, όπως λέει, σε ένα δημοψήφισμα για την κυβέρνηση. Ενδεχομένως αυτό να συμφέρει την κυβέρνηση, γιατί η πόλωση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ συμφέρει και τους δύο, αλλά δεν συμφέρει τη χώρα μας και δεν συμφέρει και την Ευρώπη. Και αυτή η πόλωση που λέτε έχει ενισχυθεί πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Παρακολουθούμε μια πολύ έντονη αντιπαράθεση που προκαλείται και από τις δύο πλευρές. Θέλω να αναφερθούμε ειδικότερα στην συμπεριφορά του κ. Πολάκη, που μάλιστα οδηγεί σε πολιτικές εξελίξεις τις επόμενες μέρες, με πρόταση δυσπιστίας που θα μετατραπεί προφανώς σε ψήφο εμπιστοσύνης. Πώς το βλέπετε όλο αυτό? Κοιτάξτε, είμαι από τους πρώτους που είχα δηλώσει ότι ο κ. Πολάκης με τον τρόπο που αντιδρά σε διάφορα θέματα κάνει λάθος. Κάνει το δίκιο του και υποβαθμίζει μόνος του το έργο που έχει κάνει και ο ίδιος, γιατί έχει κάνει έργο στο Υπουργείο Υγείας. Συγκεκριμένα στην περίπτωση αυτή, με το έργο που έχει γίνει με τους ανθρώπους, με τους ΑΜΕΑ, είναι πολύ σημαντικό τα τελευταία χρόνια. Αλλά αντί να συζητάμε αυτό το θέμα τώρα, συζητάμε για το πώς και τι ακριβώς είπε ο Πολάκης κτλ. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο έργο, σε αυτό που έχει γίνει, στα πραγματικά προβλήματα της πολιτικής, στην ουσία και όχι στο ύφος. Και όλη αυτή η πόλωση, όλη αυτή η αντιπαράθεση βοηθά τους πολίτες τελικά να οδηγηθούν στην Ευρωκάλπη με τα πραγματικά διλήμματα των ευρωεκλογών? Θα έλεγα πως όχι. Θα έλεγα ότι πρέπει να είναι νυφάλια, ψύχρεμα, ο καθένας με τις δικές του απόψεις και πιστεύοντας πραγματικά σε αυτές, να συζητήσουμε για τις εκλογές. Για τις εκλογές και για την Ευρώπη. Αυτό μέχρι τώρα δυστυχώς δεν έχει γίνει, έχει καλυφθεί από άλλα θέματα. Διάβαζα ότι έχετε δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη των fake news και στην αντιμετώπιση τους. Ναι. Ως δημοσιογράφος, ναι. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερο το θέμα. Είχα άλλωστε ασχοληθεί από πολύ παλιά με τις ψεύτικες εικόνες, τότε που εμφανίστηκε η τηλεόραση στην Ελλάδα. Από πολύ νωρίς, αυτό είναι αλήθεια. Και έχω κάνει μια σειρά από ημερίδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κοιτώντας να δούμε πώς οι πολίτες θα ενημερώνονται πραγματικά, γιατί μόνο έτσι μπορούν να πάρουν σωστές αποφάσεις για τη ζωή τους. Διαφορετικά είναι όμοιροι θύματα συνωμοσιών, ψευδών κτλ. Αυτό δεν είναι καλό για τη δημοκρατία. Συνδυάζοντας λοιπόν και την δημοσιογραφία αλλά και την πολιτική που έχετε υπηρετήσει, ποια είναι η μεγαλύτερη fake news είδηση των τελευταίων ετών? Το τελευταίο ετών είναι τόσο πολλές που δεν ξέρω. Που έχει επηρεάσει την κοινή γνώμη. Που μπορεί να προήλθει και από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Στην Ελλάδα, θυμάμαι παραδείγματος χάρη ότι είχε βγει μια ψεύτικη είδηση ότι το Υπουργείο επανέφερε τη σφραγίδα για τους δημοσίους υπαλλήλους, ότι έπρεπε να σφραγίζουν κάθε μέρα, κάτι τέτοιο. Μια τέτοια ιστορία που είχε παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Είχε διαδοθεί πολύ. Διαδίδονται κάθε τόσο. Απίστευτο. Υπάρχει ένας αστυνομικός ο οποίος υποτίθεται ότι είχε τραυματιστεί σε κάτι συγκρούσεις και πέθανε κάθε χρόνο. Τον πέθανε από το 2008. Πέθανε. Η συμφωνία του Μακεδονικού ως είδηση στους Έλληνες, πώς την έχουν εκλάβει, πιστεύετε? Παραπληροφορημένοι, κακώς πληροφορημένοι. Δεν έχουν συζητήσει ψύχρεμα και σωστά για να δούνε τις καλές πλευρές της συμφωνίας, που για τη χώρα μας είναι πάρα πολλές. Και στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία κακή πλευρά σε αυτή τη συμφωνία. Δηλαδή, επί της ουσίας δεν υπάρχει. Έχει αναβαθμίσει
την θέση της χώρας μας απίστευτα στην Ευρώπη. Αν σας καλέσω, δεν θα μπορέσετε να βρείτε ούτε έναν ευρωβουλευτή, όχι Έλληνα, ξένο, πέραν της ακροδεξιάς, που να είναι εναντίον της συμφωνίας των Πρεσπών. Μας χειροκροτούν όλοι και αυτό διευκολύνει και την πρόσβασή μας στις αγορές. Έχουν πέσει τα επιτόκια. Δείχνει μια χώρα η οποία λύνει το ένα μετά το άλλο τα προβλήματά της. Οι δημοσκοπήσεις όμως εξαιτίας του Μακεδονικού έχουν εκτοξεύσει τη διαφορά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα και έχουμε δει και όλα τα επεισόδια, όλες τις αντιδράσεις του κόσμου εναντίον στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Όλη αυτή η κατάσταση, πώς πιστεύετε, θα εκφραστεί ο πολίτης στην κάλπη έτσι αρνητικά στις ευρωεκλογές? Στη Βόρεια Ελλάδα το φοβόστε αυτό? Ναι, οι μετρήσεις έχουν γενικά, η διαφορά έχει μικρύνει. Έχει μειωθεί, λέτε. Αλλά στην Βόρεια Ελλάδα, σωστά το διατυπώνεται, mm-hmm. ότι έχει μεγαλώσει, υπάρχουν πιο μεγάλες διαφορές. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο και νομίζω δεν έγινε σωστή πληροφόρηση και με ευθύνες της κυβέρνησης πάνω στην συμφωνία. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, είναι ορισμένες φορές που ένας ηγέτης μιας χώρας πρέπει να παίρνει τις σωστές αποφάσεις ακόμα και αν πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όταν αποφάσισε να μας βάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν η κοινωνία αντίθετου. ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Ήταν το βασικό ζήτημα που επικρατούσε. Ναι. Είχε αντίθετα τα κόμματα όλα, την κοινή γνώμη κτλ. Αλλά είπε ότι αυτό είναι καλό για τη χώρα και εγώ θα το κάνω παρά τις αντιδράσεις. Και το έκανε. Και δικαιώθηκε αυτό. Πιστεύω ότι και η σημερινή κυβέρνηση και ο Τσίπρας θα δικαιωθούν γι' αυτό στο μέλλον. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν αυθόρμητες χλήσεις να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης. Και βγήκε και ο Πάπας. Ο Πάπας που είπε να πάρει το ο Τσίπρας στο Νόμπελ, ξέρετε, mm-hmm. αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Δεν μιλάει ο Πάπας για πολιτικούς. Για να ποτέ. Πάει συγκεκριμένη τοποθέτηση, μάλιστα. Οπότε πιστεύετε ότι θα αλλάξει η κοινή γνώμη και θα αποτελέσει έκπληξη στις ευρωεκλογές, τουλάχιστον έτσι λέει ο κύριος Τσίπρας. Και καταρχήν ο κόσμος τον Οκτώβρη θα ψηφίσει για να δει την πραγματική του, με βάση τα πραγματικά του συμφέροντα. Όχι δηλαδή τη σημαία ή ως τα σύμβολα, αλλά την πραγματική του ζωή. Νομίζω ότι μέχρι τότε θα έχει αισθανθεί θετικές διαφορές που υπάρχουν μέχρι τώρα. Θα υπάρξουν ακόμα ευνοϊκότερες οικονομικές ρυθμίσεις, όχι οι προεκλογικές, αλλά επειδή έχουμε βγει από τα μνημόνια. Θυμίζω ότι η αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης, έλεγε ότι δεν έχουμε βγει, είμαστε ακόμα σε τέταρτο μνημόνιο κτλ. Mm-hmm. Θα υπάρξουν θετικές ρυθμίσεις. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα ψηφίσει και θα ψηφίσει με ένα κεντρικό δίλημα. Αν θέλει αυτούς που έριξαν το σκάφος στα βράχια ή αυτούς που κατάφεραν να βγάλουν τη χώρα από την κρίση. Ωραία. Είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε να συνεχίσετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ένα νέο σχεδιασμό, νέες ιδέες, νέες προτάσεις, νέες διεκδικήσεις? Κοιτάξτε, γιατί ζητάτε την ψήφο των πολιτών και προσωπικά? Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θέλω να υπερασπίσω τα συμφέροντα της χώρας μου. Mm-hmm. Όχι τα συμφέροντα ενός κόμματος ή μιας κυβέρνησης. Τα συμφέροντα της χώρας μου στέλνουν Έλληνες πολίτες, ανεξαρτήτως κόμματος εκεί. Και θα προσπαθήσω και για μία ακόμα πενταετία να αναδείξω τη χώρα αυτή, τους ανθρώπους, τον πολιτισμό της με αποφασιστικότητα και ψυχραιμία, δείχνοντας το πραγματικό πρόσωπο της Ελλάδας που έχουν προσπαθήσει να το αμαυρώσουν και να το διαστρεβλώσουν τα τελευταία χρόνια. Κύριε Κούλογλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Για αποτυχία του θεσμού των ενδιάμεσων εκπτώσεων κάνουν λόγο οι έμποροι στην πόλη της Χαλκίδας. Θεωρούν σωστή την απόφαση της κυβέρνησης να τις καταργήσει και έτσι αυτές που ισχύουν από σήμερα μέχρι και 15 Μαΐου πιθανότατα